χτες. Έρχονται λοιπόν εξ ολοκλήρου ιδιώτες, να το λέμε αυτό. Ψύχρεμα, ψύχρεμα. Δεν είναι καθόλου ψύχρεμα, φωνάζετε. Γιατί και προσπαθείτε να εξάγετε συμπεράσματα. Το ρυθμό της, λέω λοιπόν, κύριε Λιριτζή και κύριε Οικονόμου, ότι σε μη σοσιαλιστικά κράτη, όπως είναι τα ευρωπαϊκά, έτσι φεύγουμε από τα ΣΔΙΤ και επανέρχονται από τη διαχείριση των απορριμμάτων όσο οφείλουμε μέχρι την ιστορία του νερού και της ενέργειας σε δημόσιο χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε για την διαχείριση των απορριμμάτων να φύγουμε από τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Να έρθει η διαχείριση απορριμμάτων στο δημόσιο έλεγχο με κρίσιμη σημασία ρόλο την περιφέρεια Αττικής και βεβαίως απάντησα χτες στη συνάδελφό σας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε από ένα σε ένα κάθε περιφερειακό σύμβουλο από μία σακούλα σκουπίδια. Σκουπίδια, ναι. Έτσι, αλλά δημόσιος έλεγχος. Τελειώνω. Δεν έχω ακούσει σε αυτό το τραπέζι για ποιο λόγο δεν έγινε ως όφιλε η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού. Δεν έχω ακούσει. Και επειδή όντως θα τελειώσουμε στις 10 παρατέταρτο και πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι συνομιλητές μου σήμερα, λέω το εξής, γιατί μπορεί να είναι και ό,τι μείνει από τη σημερινή παρουσία εδώ. Αυτό το πινκ-πονκ, ότι είμαι ο λίγων διαχειριστής, 12 χρόνια δεν μου έφτασα, το 2010 έλεγα στους συμπολίτες ότι εγώ θα πάω σπίτι μου αν δεν κατορθώσω στα επόμενα 3,5 χρόνια να λύσω το αποχετευτικό, δηλαδή να μην υπάρχουν βόθροι σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, πρέπει να τελειώσει. Ή έπρεπε να είχαμε πάρει κάποιες απαντήσεις. Αλακάρτ διαχείριση, αλακάρτ πολιτική και δεν μου φτάνουν 12 χρόνια για τα αυτονόητα και θέλω τα 12 να γίνουν 17 μέχρι εδώ. Δεν έχει 12 χρόνια την αρμοδιότητα. Δεν νομοθετεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Μα δεν παραπάνω σε όλα. Δεν είπαμε αυτό. Σας είπα γιατί δεν αναθεωρήσατε όσο οφείλατε τον περιφερειακό σχεδιασμό. Πόσα χρόνια χρειάζεστε. Ελάτε κύριε Κουμουτσάκο, κύριε Σπαφίλης, έχει και μια απάντηση.